Αδελφοί, τώρα θα διαβάσουμε από τη σελίδα 613. Είναι από το βιβλίο Εκκλησιαστής, που είναι ο Σολομών, και το κεφάλαιο Ήτα και το εδάφιο 1. 8 κεφάλαιο, Ήτα κεφάλαιο, πρώτο εδάφιο, σελίς 613. Τι είναι ως ο σοφός και τι γνωρίζει τη λύση των πραγμάτων? Η σοφία του ανθρώπου φεδρύνει το πρόσωπον αυτού και η σκληρότης του προσώπου αυτού θέλει μεταβληθεί. Εγώ σε συμβουλεύω να φυλάτες την προσταγή του Βασιλέως και δια των όρκων του Θεού. Μη σπέβδε να φεύγεις απέμπροσθεν αυτού. Μη εμένεις εις πράγμα κακόν, διότι παν ό,τι θελήσει κάμνει. Εν το λόγο του Βασιλέως στην εξουσία. Και τι θέλει η πή προς αυτόν τι κάμνεις? Ο φυλάτων την προσταγήν δεν θέλει δοκιμάσει πράγμα κακόν και η καρδία του σοφού γνωρίζει τον καιρόν και τον τρόπον. Παντί πράγματι είναι καιρός και τρόπος, όθεν η αθλειώτης του ανθρώπου είναι πολύ επ' αυτόν, διότι δεν γνωρίζει τι θέλει συμβεί, επειδή της δύναται να παγγείλει προς αυτόν πως θέλει ακολουθήσει. Αμήν. Σολομών, ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, προγνωρισμένος, προκαταβολής κόσμου από τον παντοδύναμο Θεό, ότι θα είναι ο γιος του Δαβίδ, τον οποίον ο Κύριος θα χρησιμοποιήσει για ένα υπερθαύμαστο έργο, να οικοδομήσει τον περίφημο ναό του Σολομώντα, που ακόμη είναι στο επίκεντρο της ανθρωπότητας, με τον Ισραήλ, τον λαό του Θεού, που είναι ο περιούσιος, ήταν ο περιούσιος λαός του Θεού εκ του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, που ονομάστηκε Ισραήλ, και αποτελεί, και εμείς το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, το ορολόγιο πρόγραμμα του σχεδίου του Θεού. Και όλα αυτά που συμβαίνουν τώρα, τίποτα δεν είναι τυχαία, και όλα αυτά είναι γραμμένα, και αυτά που συμβαίνουν και αυτά που συνέβησαν και αυτά που πρόκειται να συμβούν, με λεπτομέρειες στο Λόγο του Θεού. Είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος, τον οποίον επαναλαμβάνω ότι ο Θεός τον είχε προγνωρίσει προκαταβολής κόσμου δια του Ιησού Χριστού να οικοδομήσει τον μοναδικό ναό με εντολή Θεού, που θα είναι υποπόδιον των ποδών του Κυρίου. Δεν υπάρχει άλλος ναός στον οποίο θα κατοικήσει ο Θεός και η δόξα του Θεού, παρά μόνο ο ναός του, ο λεγόμενος του Σολομώντα. 18 χρονών έγινε βασιλιάς. Παρόλο που δεν έπρεπε, γιατί άλλοι είχαν προτεραιότητα από τα τέκνα του Δαβίδ. Αλλά όταν έβαλε ο Θεός στην καρδιά του Δαβίδ να οικοδομήσει οίκον εις δόξαν Θεού, όπου θα κατοικήσει ο Θεός, και αποφάσισε να τον οικοδομήσει, ο Νάθαν ο προφήτης του είπε ότι αποφασίσεις ο Θεός θα είναι μαζί σου και θα το κάνει. Αλλά μόλις έφυγε, τον επέστρεψε ο Θεός τον Νάθαν και του λέει: όχι, δεν θα τον οικοδομήσεις εσύ, θα τον οικοδομήσει ο γιος σου, ο οποίος θα γεννηθεί, δεν είχε γεννηθεί ακόμη τότε, και αυτός θα είναι ο εκλεκτός, τον οποίον ο Θεός έχει εκλέξει για να οικοδομήσει αυτό το μέγα έργο. Και πράγματι, πέρασαν τα χρόνια και 70 χρονών πέθανε ο Δαβίδ, στα 50-52 του χρόνια γεννήθηκε ο Σολομών, και όταν έφτασε το τέλος και αποφάσισε ο Αδωνίας να γίνει βασιλιάς, γιατί έτσι έπρεπε, αυτός ήταν με τη σειρά
κατά την ηλικία και την προτεραιότητα των τέκνων του Δαβίδ, ο Θεός οδήγησε και πάλι τον Άθαν, τον προφήτη, και του είπε, όχι, βασιλιάς θα γίνει το νεαρό αυτό παιδί των 18 χρόνων, ο Σολομών, ο οποίος θα οικοδομήσει και τον ναό. Ο Δαβίδ δεχότανε κατά πάντα το Λόγο του Θεού. Λογικά θα πρέπει να πει, μα δεν είναι δυνατόν ένα παιδί 18 χρονών να βασιλεύσει και μάλιστα να κάνει ένα τόσο φοβερό έργο. Αλλά επειδή ο Δαβίδ ήταν κατά την καρδία του Θεού και έπρατε κατά πάντα τα θελήματα του Θεού, ούτε για μια στιγμή δεν αμφισβήτησε το Λόγο του Θεού. Αντιθέτως, έκαμε ό,τι μπορούσε καλύτερο, μάζεψε όλα τα απαραίτητα που μπορούσε τουλάχιστον για να οικοδομηθεί ο ναός και τα παρέδωσε στον Σολομώντα και επιπλέον του έδωσε και συμβουλές πραγματικά μοναδικές. Του είπε το φοβερό που ισχύει για όλους μας, γιατί είναι εντολή Θεού. Πιο σωστά, προτροπή και συμβουλή Θεού. Να ζητάτε σοφία και σύνεση, και είναι πάρα πολύ σοβαρό, αδελφοί αγαπητοί, να το διαβάσω από μέσα, να ζητάτε από τον παντοδύναμο Θεό να σας δώσει, και μάλιστα ο Δαβίδ είπε για τον Σολομώντα, σοφία και σύνεση για να σε καταστήσει βασιλέα στον Ισραήλ. Γι' αυτό εσύ ενδυναμού, αδρίζου, μη φοβού και μη πτωηθείς, μόνο πρόσεξε. Για να ευωδοθείς πρέπει να προσέχεις να εκπληρείς κατά πάντα τα διατάγματα και τα σκρίσεις τα οποία ο Κύριος προσέταξε στο Μωυσή περί του Ισραήλ. Φοβερή είναι η συμβουλή του Δαβίδ, η συμβουλή του Θεού, και αφορά, και το μήνυμα σήμερα είναι προσωπικό, θα το δείτε, επί προσωπικού επίπεδου, και ξεκινάμε από αυτό, αφορά εσένα. Μην παραλείπεις να ζητάς την προσευχή σου σοφία και σύνεση για να σου δίνει ικανότητα, δύναμη, θέληση να φυλάτεις κατά πάντα το Λόγο του Θεού. Και τότε ο Θεός θα είναι μαζί σου και όπως έδωσε υπόσχεση στον Αβραάμ, επειδή εφύλαξε το Λόγο του Θεού και μάλιστα επιβεβαίωσε την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός στον Αβραάμ με θόρκου λέγοντας «Όμως είσαι Αυτόν», ότι «Εγώ εσένα Αβραάμ ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα σε πληθύνω, εν το σπέρματί σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη», επειδή εφύλαξας το Λόγο μου. Και ο Λόγος που είχε δώσει ο Θεός στον Αβραάμ δεν ήταν απλό. Του είχε πει, πήγαινε να θυσιάσεις το γιο σου, το μονογενή σου, τον οποίο αγαπάς, σε μένα. Να τον σφάξεις δηλαδή, αυτό είναι η θυσία. Και το φοβερό είναι ότι ο Αβραάμ όταν άκουγε το Λόγο του Θεού έλεγε «Αμήν». Μα ήταν φοβερό αυτό που του είπε. Ναι, αλλά είχε σκέψεις πίστεως. Ο Θεός μου έχει δώσει φοβερές υποσχέσεις για αυτό το παιδί και είναι δυνατός εγώ να τον σφάξω και αυτός να τον αναστήσει. Και χωρίς καθυστέρηση, το πρωί που ξύπνησε, πήγε και ανέβηκε στο όρος Μοριά για να το θυσιάσει. Εκεί βέβαια τον εμπόδισε ο Θεός με άγγελο. Βρέθηκε ένα άλλο κρυάρι και το θυσίασε. Και εκεί άκουσε την τρομακτική αυτή υπόσχεση, επαγγελία, επιβεβαιωμένη με θόρκου. «Εγώ ευλογών θα σε ευλογήσω, πληθύνων θα σε πληθύνω, όπως τα άστρα του ουρανού και όπως την άμμο γύρω στη θάλασσα και εν το σπέρματί σου», και δεν λέει για πολλά σπέρματα, λέει για ένα σπέρμα, «εν το σπέρματί σου που είναι ο Ιησούς Χριστός θα ευλογηθούν όχι ο λαός Ισραήλ, όλα τα έθνη». Και ευχαριστούμε τον Θεό γι' αυτό. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, όταν έγινε βασιλιάς, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να πάει να προσφέρει θυσία, 1000 ολοκαυτώματα στον παντοδύναμο Θεό που τον έκανε βασιλιά.
και ήρθε τη νύχτα ο Κύριος και του είπε αυτό που λέει και σε μας. Όπως είπα καταρχής, τι θέλεις να σου δώσω? Και ο Σολομών είπε κάτι πολύ καλό, αλλά όχι το τέλειο. Σε παρακαλώ να μου δώσεις σοφία και σύνεση, γιατί δεν μπορώ να βασιλεύσω και να κυβερνήσω στο λαό αυτό τον πολύ, αλλά και δεν έχω και την ικανότητα και τη δυνατότητα να οικοδομήσω τον ναό τον οποίο μου έδωσε εντολή να οικοδομήσω. Ούτε τα υλικά έχω, ούτε τη σοφία έχω, ούτε τη σύνεση έχω. Είμαι ασήμαντος, μικρός, μηδεμίαν δύναμη δεν έχω, μηδεμίαν δύναμη, και αν το θυμάστε αυτό, μηδεμίαν δύναμη δεν έχω, αλλά σε παρακαλώ δώσε μου σοφία και σύνεση. Και ο Θεός ευαρεστήθηκε για αυτό που του ζήτησε, αν και επαναλαμβάνω δεν του ζήτησε αυτό που του πρότεινε και το συμβούλευσε ο πατέρας του, ο Δαβίδ. Και του λέει αυτό που μου ζήτησε θα το δώσω, θα σου δώσω σοφία και σύνεση που δεν θα υπάρξει από εδώ και πέρα άλλος άνθρωπος που να έχει αυτή τη σοφία και τη σύνεση να βασιλεύει, και θα σου δώσω και την ικανότητα να οικοδομήσεις και με σοφία και σύνεση το ναό μου, και όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή μου ζήτησες αυτά και δεν μου ζήτησε αυτά που θα ζήταγαν οι άνθρωποι, δόξα, πλούτο, νίκες, θρίαμβο, εγώ θα σου δώσω και αυτά που δεν μου ζήτησες. Και από εδώ και πέρα μπαίνει τώρα πια στο προσκήνιο ο Σολομών πλήρης σοφίας και συνέσεως, τουλάχιστον μέχρι ότου να ολοκληρώσει την αποστολή του που ήταν η οικοδομή του ναού. Και έτσι λοιπόν τώρα ένας τέτοιος άνθρωπος, και επαναλαμβάνω μια φορά ακόμη ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μελετάμε τη σοφία και τη σύνεση αυτού του ανθρώπου που περιγράφεται αφενός μέσα στις παροιμίες. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι προσωπικά έχω αρχίσει και διαβάζω τις παροιμίες και μένω έκπληκτος. Είναι μεγάλο βιβλίο, δεν τελειώνει σε μια μέρα, και έχω μείνει έκπληκτος από την φοβερή σοφία, τα διδάγματα και τις εντολές που μας δίνει ο Θεός, αλλά και το βιβλίο του Εκκλησιαστή, που στην πραγματικότητα είναι η ομολογία του Σολομώντα. Σήμερα λοιπόν, με βάση αυτά τα οποία είπαμε περί Σολομώντος και περί σοφίας και συνέσεως μοναδικής που ο Θεός έδωσε σε αυτόν τον άνθρωπο, έρχεται αυτός ο άνθρωπος τώρα και μας ρωτάει ποιος είναι τόσο σοφός, σαν ένας απόλυτα σοφός άνθρωπος, ποιος από εσάς είναι σαν ένας απόλυτα σοφός άνθρωπος, ο οποίος θα γνωρίζει τη λύση όλων των πραγμάτων και των προβλημάτων που θα έρχονται στη ζωή του. Ό,τι αντιμετωπίζει θα ξέρει τη λύση. Ποιος είναι αυτός ο σοφός άνθρωπος? Εάν υπάρχει ένας τέτοιος άνθρωπος που έχει αυτή τη σοφία, η σοφία αυτή φωτίζει, φεδρύνει το πρόσωπό του και η σκληρότης του προσώπου του εξαφανίζεται. Φοβερό πράγμα η σοφία του Θεού. Μεταβάλλει τον άνθρωπο από κατσίκι, λύκο ή σκύλο σε πρόβατο, και μάλιστα πρόβατο της βοσκής του Κυρίου, που ακούει τη φωνή του, την αναγνωρίζει και τον ακολουθεί. Με αποτέλεσμα το πρόσωπό του λαμπεί, αλλά και η σκληρότης που υπήρχε πριν τον επισκεφθεί ο Θεός και αποκαλυπτόταν και φαινόταν στο πρόσωπό του, εξαφανίζεται. Και εξηγεί τώρα ποιος είναι το πιο σωστό, ποιος μπορεί και πώς μπορεί κάποιος να γίνει ένας τέτοιος σοφός που να γνωρίζει τη λύση όλων των προβλημάτων στην προσωπική του, οικογενειακή του, εκκλησιαστική του και πάσης φύσεως και λεπτομερίας ζωής του. Εγώ σας συμβουλεύω, λέγει ο Σολομών, σε εμάς όμως το λέει ο Λόγος του Θεού, δηλαδή ο Παντοδύναμος Θεός. Εγώ σας συμβουλεύω πρώτον να φυλάτης την προσταγή του Βασιλέως και δια των όρκων του Θεού. Δηλαδή
ψάξε και βρες ποιος είναι ο βασιλιάς σου. Αυτό είναι το πρώτο βασικό ερώτημα. Ποιος είναι ο βασιλιάς σου? Είναι το αφεντικό σου, είναι ο πατέρας σου, είναι η μητέρα σου, είναι... Ποιος είναι ο βασιλιάς σου? Σε εμάς ένας είναι. Ο βασιλεύς των βασιλευόντων και ο Κύριος των κυριευόντων. Τότε, στο τέλος, τώρα, ο βασιλιάς των βασιλέων και ο Κύριος των κυρίων. Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Άρα λοιπόν, αναγνωρίζεις, αυτό σε συμβουλεύει, να αναγνωρίζεις ποιος είναι ο βασιλιάς σου, ώστε να φυλάτεις με τα πάσης προσοχής κάθε προσταγή του βασιλέως σου. Και ποια είναι η προσταγή του βασιλέως? Στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Να φυλάτεις με τα πάσης φυλάξεως την καρδιά σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσα εκβάσεις στη ζωή σου, ώστε να φυλάτεις με τα πάσης προσοχής όλο το Ευαγγέλιο του Χριστού, που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει πάντα τον πιστεύοντα εις Αυτόν. Αλλά και να λαμβάνεις υπόψη σου ότι σε αυτόν τον άνθρωπο ο Θεός έχει ορκιστεί, όχι μόνο έχει υποσχεθεί, έχει ορκιστεί μέσω του Αβραάμ, εν το σπέρματι του Αβραάμ, ότι εγώ εσένα που φυλάτης την προσταγή του βασιλιά, ευλογών θα σε ευλογήσω και πληθύνων θέλω σε πληθύνει. Αυτή είναι η πρώτες βασικές προτροπές και συμβουλές του Σολομώντα του Θεού, της σοφίας του Θεού. Δεύτερον, μη βιάζεσαι να φεύγεις από μπροστά από το βασιλιά, να μένεις, να επιδιώκεις να είσαι στην παρουσία του. Ο φόβος σου να μην σε διώχνει, αλλά ο φόβος σου να είναι φόβος Θεού και να σε αναγκάζει να τον πλησιάζεις. Μη βιάζεσαι να φεύγεις, ούτε από το ταμείο σου, ούτε από την εκκλησία, ούτε από οπουδήποτε έρχεσαι, πηγαίνεις να συναντήσεις τον βασιλιά σου. Μη βιάζεσαι να φεύγεις από μπροστά του. Και πρόσεξε να μην μένεις σε κακό πράγμα. Δηλαδή μη φεύγεις αφενός με ένα φετέρου, πρόσεξε που πηγαίνεις. Να μην πηγαίνεις σε κακό πράγμα, γιατί το βέβαιο είναι ότι ο βασιλιάς σου κάνει ό,τι θελήσει και κανείς δεν μπορεί να τον εμποδίσει. Εάν λοιπόν μένεις στην παρουσία του, επιμένεις στην παρουσία του, αποφεύγεις κάθε κακό που είναι έξω από την προσταγή του και την εντολή του, τότε επειδή κάνει ό,τι θέλει, αυτό που θα θέλει να κάνει σε σένα θα είναι ευλογό να σε ευλογήσει και πληθύνω να σε πληθύνει κατά τον όρκον του. Το επόμενο, γνώρισε ότι εν το λόγο του βασιλέως υπάρχει εξουσία. Και τι θέλει πει προς αυτόν τι κάνεις? Ο Θεός μας έκανε βασίλειον ιεράτευμα, έθνος Άγιον, βασίλειον ιεράτευμα, λαό γένος εκλεκτό, λαό τον οποίο προετοίμασε ο Θεός για να εξαγγείλουμε τις αρετές Του. Άρα, μην ξεχνάμε ότι είμαστε βασιλείς και ιερείς του Υψίστου εδώ στη γη διαπίστεως. Εκεί στον ουρανό, διά της όψεως. Είμαστε, έχουμε εξουσία να πατάμε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και πάνω σε όλη τη δύναμη του εχθρού και τίποτα δεν μπορεί να μας βλάψει. Να λέμε διάβολες επιτιμώ φύγε στο όνομα του Χριστού, είσαι νικημένος, σε νίκησε ο Χριστός πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, είμαι νικητής γιατί είμαι παιδί του Θεού, είμαι δούλος του Χριστού και εγώ σε νικάω. Αλλά είναι το όνομα του Ιησού Χριστού. Μην ξεχνάς ότι εν το λόγο, μόνο μέσα από το λόγο του Θεού,
Μόνο μέσα από την προσταγή, μόνο μέσα από το Ευαγγέλιο, μόνο μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού θα έχεις εξουσία, καθώς λέγει ο Ιησούς Χριστός, εγώ δίδω εξουσία σε εσάς να πατάτε πάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και κανένας δεν μπορεί να σας βλάψει. Εν το Λόγο του Θεού υπάρχει εξουσία και ποιος θα πει σε Αυτόν γιατί ευλογείς Αυτόν. Και αυτό είναι το σοβαρό ερώτημα. Και κάτι άλλο ακόμη πιο σοβαρό, αδελφοί. Δεν είναι μόνο γιατί ευλογείς Αυτόν, γιατί κάνεις το οτιδήποτε σε Αυτόν. Δεν πρέπει να το λέμε αυτό. Τελευταία χτύπησε ο αδελφός μας ο Γιώργος, ένας εκλεκτός, εγώ λέω μοναδικός αδελφός. Μην πεις γιατί. Τα πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Έχει σχέδιο ευλογίας ο Θεός. Και η πρώτη κίνηση που εγώ χάρηκα, άσε που ανταλλάξαμε μηνύματα τρομακτικά τα λόγια που μου έγραφε, αλλά η Μαριάννα, η μητέρα του και ο πατέρας του έχουν να μιλήσουν από το 2006. Και όταν συνήλθε ο Γιώργος, ήταν εκεί και η Μαριάννα και ο άντρας της και ο Γιώργος έπιασε το χέρι του ενός και το χέρι του άλλου και τα έφερε μαζί. Και η Μαριάννα και ο άντρας της, τώρα δεν ξέρω αν πρέπει να τα λέω, αλλά εγώ δοξάζω το Θεό γιατί ξέρω ότι τα πάντα είναι δυνατά εις το Θεό. Μένουνε όλοι μαζί, ο πατέρας, η μητέρα και τα δύο αγόρια, που τα δύο αγόρια, ο ένας είναι τελείως άθεος και άπιστος και ο άλλος είναι ορθόδοξος, μόνο ο Γιώργος είναι ζωντανός, αληθινός, μένουν όλοι μαζί και προσεύχονται για το Γιωργάκη. Το πιστεύετε αυτό? Άρα, επαναλαμβάνω, ποιος έχει την ικανότητα και την εξουσία να πει στον παντοδύναμο Θεό γιατί το κάνεις αυτό? Άρα τι θα λέμε, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, γεννηθήτω το θέλημά σου. Πάντοτε, σε ευχαριστούμε Πατέρα, για ό,τι επιτρέπεις, για ό,τι κάνεις, και για τους πειρασμούς και για τις δικαιώσεις, και για τις δοκιμασίες, γιατί πάσα παιδεία δεν είναι πρόξενος χαράς, αλλά λείπεις. Ύστερα όμως, στους γυμναστέντας δι' αυτής, δίδει, προσφέρει καρπών ειρηνικών δικαιοσύνης εις δόξαν και έπαινον Θεού. Ποτέ μην πεις γιατί. Πάντα θα λες δόξα στο όνομά σου το Άγιο. Σε ευχαριστώ γιατί ό,τι κάνεις είναι για την ευλογία μου. Άλλωστε μου το έχει πει. Μας το έχει εξηγήσει. Στενή είναι η πύλη, τεθλιμένη η οδός, αλλά αυτή οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν σ' αρέσει, υπάρχει βαριά πύλη, η ευρύχωρη οδός, αλλά αυτή οδηγεί στην κόλαση. Διάλεξε ποια οδό θέλεις να εκλέξεις. Εκλέξατε σήμερα. Ποιον θέλετε να λατρεύετε? Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλω να λατρεύει τον Κύριο, λέγει ο Λόγος του Θεού. Αμήν αδελφοί. Πες αμήν, αλληλούια, δόξα, αμήν Κύριε Θεέ μου. Εγώ και ο οίκος μου θέλω να λατρεύει τον Κύριο. Και πάμε τώρα στο αποτέλεσμα. Οφειλάτων την προσταγήν, το Ευαγγέλιο του Χριστού, δεν θα δοκιμάσει πράγμα κακόν. Όχι, δεν θα δοκιμάσει πειρασμό ή δοκιμασία. Κακό πράγμα. Κακό στην ψυχή του. Πράγμα που θα τον οδηγήσει στην απώλεια. Δεν θα δοκιμάσει κακόν. Και η καρδιά του σοφού γνωρίζει δύο πράγματα που κανένας άλλος δεν γνωρίζει. Τον καιρό και τον τρόπο. Το πότε και το πώς. Γιατί το κακό στους ανθρώπους που δεν έχουν τη σοφία του Θεού είναι κάτι πολύ σοβαρό. Δεν γνωρίζουν το πώς και το πότε. Και γι' αυτό η αθλειότης του ανθρώπου είναι πολύ. Δεν ξέρουν τι θα έρθει, πώς θα έρθει, πότε θα έρθει.
δεν ξέρουν το μέλλον. Εμείς ξέρουμε όμως ένα πράγμα, ότι και το παρελθόν μας το έχει προγνωρίσει ο Θεός και το μέλλον μας και το παρόν μας το ξέρει ο Θεός, αλλά και το μέλλον μας το έχει προγραμματίσει ο Κύριος. Αμήν, αδελφοί. Και τι θα πει το έχει προγραμματίσει? Το έχει προγραμματίσει η ζωή αιώνια. Δόξα στο Θεό. Αλλά προσοχή. Μεγάλη προσοχή σε κάτι που είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Ποιος είναι, ρωτάει τώρα ο Απόστολος Ιάκωβος, ο σοφός και ο επιστήμων που γνωρίζει τα πάντα? Πρέπει να δείξει με την καλή του διαγωγή τα έργα αυτού εν πραότητης σοφίας. Γιατί? Γιατί ο Κύριος λέει, μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, και αν δεν το μάθεις τότε θα έλθει μέσα σου, πω Κύριε, φθόνος πικρός, φιλονικία. Και αυτά τα δύο μεταμορφώνουν την άνωθεν σοφία, τη μεταμορφώνουν σε γήινο, ζώδι, ακόμη και δαιμονιώδη. Εάν μέσα στην καρδιά σου φιλοξενείς φθόνων πικρών, φιλονικία και κάθε τι που είναι αντίθετο με το Λόγο του Θεού που λέει «Η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών». Και εδώ θα πω ένα εδάφιο το οποίο το έχει βάλει ο Θεός βαθιά στην καρδιά μου. Το τέλος της παραγγελίας του Θεού είναι αγάπη εκαθαράς καρδίας, συνειδήσεως αγαθής και πίστος ανυποκρίτου. Αν με ρωτήσετε ποιο είναι το δικό σου εδάφιο, εγώ λέω το τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη καθαράς καρδίας, συνειδήσεως αγαθής, Κύριε Θεέ μου, και πίστεως ανυποκρίτου. Αυτό τα λέει όλα. Αυτό είναι το τέλος της παραγγελίας του Θεού. Τουλάχιστον έτσι πως το έχω καταλάβει εγώ. Όμως αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού είναι ότι η σοφία σου που είναι άνωθεν, καταβαίνουσα, με τρομακτικά αποτελέσματα όπως διαβάσαμε, γιατί ξέρεις το πότε και το πώς, εάν δεν προσέξεις με τα πάσης προσοχή στην καρδιά σου και αφήσεις την καρδιά σου ρίζα πικρίας, αφήσεις την καρδιά σου φιλονικία, κρίση, κατάκριση, αυτή η σοφία που είναι φοβερό δώρο Θεού, αυτή η σοφία μεταβάλλεται σε γήινη, ζώδη, ακόμη και δαιμονιώδη. Ο Θεός να μας φυλάει. Η ψυχή μας βρίσκεται πάντοτε σε κίνδυνο, αδελφοί. Και ο Χριστός μας βεβαιώνει και μας προτρέπει. Προσέχετε, αλλά πώς, αγρυπνείτε, εγέρθητε ο κοιμόμενος για να σε φωτίσει ο Θεός. Προσεύχεται, αγρυπνείτε και ιδιαίτερος προσεύχεστε για να μην εισέλθετε εις πειρασμόν, διότι ο αντίδικός σας διάβολος περιπατεί γύρω από τον κάθε έναν από εσάς για να τον καταστρέψει. Πρόσεχε. Μην είναι άγρυπνος. Και το κείμενο λέει γρηγορείτε. Δηλαδή είναι γρηγόρση πάντοτε. Γιατί είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση. Υπάρχει απέναντι ο διάβολος με τα βέλη του τα πεπειρωμένα, που αγωνίζεται να σου χαλάσει την πίστη. Και ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Τον αγώνα τον καλόν εγωνίστην, τον δρόμο μου τον ετελείωσα, την πίστη μου τη διετήρησε. Ήξερε δηλαδή ο Απόστολος Παύλος ότι στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη οδός, πρέπει να αγωνιστώ να φτάσω μέχρι τέλους. Αλλά για να φτάσω μέχρι τέλους πρέπει να περπατάω σύμφωνα με το Λόγο του Χριστού και να διατηρήσω την πίστη μου μέχρι τέλους για να λάβω το στέφανο της δικαιοσύνης εκείνη την ημέρα από το δίκαιο κριτή. Αυτός είναι ο αγώνας μας, αδελφοί. Τότε, εάν φροντίζεις την καρδιά σου να παραμένει καθαρή, θα μου πεις, δεν μπορεί να χαλάσει, μπορεί.
αλλά το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Ποια είναι η αμαρτία που έχεις κάνει, ποιες είναι οι αμαρτίες που έχεις κάνει, πόσες πολλές είναι, πόσο τρομακτικές είναι. Ο Λόγος του Θεού λέει, το αίμα του Ιησού Χριστού καθαρίζει μας από πάσης αμαρτίας. Γι' αυτό κάθε πρωί που ξυπνάς, αδερφέ, σε παρακαλώ πολύ, μόλις ανοίγεις τα μάτια σου, θα λες καλημέρα Κύριε, το αίμα σου Χριστέ μου φύλαξε με όλη την ημέρα. Το αίμα σου Χριστέ μου προστάτευσέ με. Και όχι μόνο μια φορά, αλλά πολλές φορές την ημέρα, όπου και να βρίσκεσαι. Σε οποιαδήποτε στιγμή και δυσκολία κι αν έχεις, το αίμα σου Χριστέ μου. Και ο Θεός θα σε φροντίζει, θα σε συγχωρεί και με το αίμα του Χριστού θα σε θεραπεύει και θα σε οδηγεί από ευλογία σε ευλογία, από χάρη σε χάρη και από δόξα σε δόξα, εις δόξαν και έπαιρνον το ονοματός του Αγίου. Μόνο το αίμα του Ιησού Χριστού τρέμει ο διάβολος και φεύγει. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Δεν έχεις τίποτα άλλο που να μπορείς να διώγνεις τον διάβολο. Μόνο το αίμα του Χριστού και μόνο με το αίμα του Ιησού Χριστού έχεις εξουσία, δύναμη, βασιλεία, βασιλική εξουσία και ιερατική εξουσία. Μόνο με το αίμα του Χριστού. Μην ξεχνάμε αδελφοί, μην παραλείπουμε να επικαλούμεθα το αίμα του Χριστού και το όνομα του Χριστού, γιατί όποιος επικαλείται το όνομα του Χριστού, αυτόν ο Θεός τον σώζει. Από τι, από όλα! Και τότε η σοφία μας δεν θα είναι γήινο ζώδης και δαιμονιώδης, αλλά θα είναι άνεθον σοφία, αγνή, ειρηνική, επίοικης, ευπηθής, πλήρης ελέους και καλών καρπών, αμερόληπτος, ανυπόκριτος, με αποτέλεσμα ο καρπός της δικαιοσύνης σου θα σπείρεται εν ειρήνη, γιατί είσαι ειρηνοποιός. Το ξαναπώ αυτό. Είσαι ειρηνοποιός, είσαι. Και πώς θα γίνω ειρηνοποιός? Ποιος είναι ο άρχον της ειρήνης? Ένας, ο Ιησούς Χριστός. Ποιος κατοικεί μέσα σου? Ένας, ο Ιησούς Χριστός. Αλλά μετά πάσης φυλάξεως φύλατε την καρδία σου, διότι εκ ταύτης προέρχονται πάσα εκβάση της ζωής σου. Και δυστυχώς η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη. Μόνο το αίμα του Χριστού μπορεί να σε μεταμορφώσει σε ειρηνοποιό. Και τότε θα σπέρνεις τον καρπό της δικαιοσύνης εσύ από όπου περνάς. Σπορά Αγία του Λόγου του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο για όλα. Έτσι λοιπόν αδερφοί αγαπητοί, έχουμε πραγματικά αποκάλυψη του ποιος είναι ο σοφός και γνωρίζει τη λύση όλων των προβλημάτων του και όλων των πραγμάτων που αφορούν αυτόν ή τους άλλους. Αυτός είναι ο σοφός. Και αυτό μας το αποκαλύπτει και μας το εξήγησε ο μεγαλύτερος σοφός όλων των ανθρώπων προ Χριστού, Σολομών ο ειρηνικός. Αυτό θα πει Σολομών, ειρηνικός, που σπέρνει ως ειρηνοποιός τον καρπό της δικαιοσύνης. Αμήν.